Βρισκόμαστε στο πρώτο λύκειο, όπου οι εξετάσεις οι πανελλαδικές συνεχίζονται κανονικά. Ο διευθυντής όμως, ο κύριος Νικόλας Κορφιάς, κάτι θέλει να πει, κάποιον να ευχαριστήσει. Για να δούμε τι ακριβώς θέλει. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Πώς πάνε οι εξετάσεις? Καλά, καλά. Σήμερα είναι η τέταρτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα παιδιά διαγωνίζονται στη φυσική με το νέο σύστημα και στα λατινικά με το παλιό. Έχουν δοθεί τα θέματα, όλα καλά. Όλα ήρεμα. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής? Όχι, όχι. Μέχρι στιγμής όλα πήγαν πολύ καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τι έχετε να πείτε. Ναι, σας φώναξα γιατί εδώ και τα τελευταία χρόνια οι πανελλαδικές εξετάσεις διεξάγονται όλο και πιο αργά, μέσα στον Ιούνιο δηλαδή. Πιάνουμε μέσα με τέλη Ιουνίου. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Εγώ λοιπόν ως διευθυντής του σχολείου ήθελα να εξασφαλίσω τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους μαθητές, ώστε να οι αίθουσες να είναι δροσερές και να γράφουν καλά τα παιδιά και να μην έχουν πρόβλημα με τη ζέστη. Οπότε από ιδίους πόρους εξόπλισα τις δύο αίθουσες με air condition, αλλά επειδή τα λειτουργικά μας έσοδα είναι πάρα πολύ λίγα, είχαμε ανάγκη 5-6 air condition ακόμα. Για να πω την αλήθεια, εδώ και 2-3 χρόνια έχω απευθυνθεί σε διάφορους φορείς, αλλά δεν ευωδόθηκε η προσπάθεια αυτή. Φέτος λοιπόν σκέφτηκα να κάνω μία αίτηση στο Δήμο Καλλιμνίων, ούτως ώστε να μπορούμε να βάλουμε τα air condition, και η ανταπόκριση ήταν άμεση. Μέσα σε μία εβδομάδα τοποθετήθησαν τα air condition σε όλες τις αίθουσες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα παιδιά έχουν ένα περιβάλλον πολύ δροσερό και γράφουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κύριο Τσέρο Ηλία, τον αντιδήμαρχο, ο οποίος ήταν πολύ, πολύ άμεσα ανταποκρίθηκε στο αίτημα, και τον κύριο Διακομιχάλη, οι οποίοι σε χρόνο ντετέ, θα έλεγα, έκαναν το αίτημα δεχτό, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλες οι αίθουσες του πρώτου λυκείου είναι εξοπλισμένες με τα air condition, και όλο αυτό για να μπορούν τα παιδιά μας στον αγώνα που δίνουν για τα πανεπιστήμια να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κορφιά. Να είστε καλά.